Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο runner της φωτογραφίας μας. Θα χρειαστεί να κάνουμε 4 μικρούς κύκλους, 2 πιο μεγάλους και έναν πολύ πιο μεγάλο, καθώς και 12 λουλουδάκια σε κύκλους. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει. Για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία μπορεί να πλέξει κάθε μια και εγώ ενημερώνω με υπότιτλους. Ό,τι απορίες έχετε, όπως πάντα, τις λύνω μέσα στις ομάδες μου Ειρήνη Λαδά στο Facebook. Πάμε να το αρχίσουμε. Εγώ θα το αρχίσω με χρυσοκλωστή. Εσείς μπορείτε να βάλετε μακραμέ. Θα πάρετε την κλωστή σας γύρω από το δάχτυλό σας έναν μαγικό κύκλο. Είναι καλύτερα να το κάνετε έτσι. Είναι πιο βολικό. Θα βάλετε μέσα στο βελονάκι σας, θα τραβήξετε και θα πάρετε κλωστή και θα ασφαλίσετε τη θηλιά σας. Και θα κάνετε και 2 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρετε κλωστή, θα μπείτε μέσα στο μαγικό κύκλο. Θα βάλετε το βελονάκι, θα τραβήξετε. Και θα πάμε να κάνουμε ποδαράκι. Θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε τις 2 πρώτες θηλιές, θα πάρετε κλωστή τις άλλες 2. Θα πάρετε κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες 2. Μέσα στο μαγικό μας κύκλο θέλουμε αυτή τη στιγμή 12 ποδαράκια. Έχω κάνει τα 3, πάω να κάνω τα άλλα 9 και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Έχω κάνει τα 12 ποδαράκια. Θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω, ώστε να πάω να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Θα την τραβήξω πάρα πολύ καλά. Θα πάω στην πρώτη αλυσίδα εδώ, 1, 2, 3, στην κορφή. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω από τη μία μου δουλειά και από την άλλη να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια θα πάω να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ πάνω στο ποδαράκι. Θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω και εκεί επάνω, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα ξανακάνω στο ίδιο σημείο άλλο ένα ποδαράκι. Συνολικά στη δεύτερη μου σειρά θα πρέπει να έχω 24 ποδαράκια, 2 στο κάθε ένα. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα περάσω δίπλα 1, 2, 3 στην κορφή, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, στη συνέχεια 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο ίδιο ποδαράκι που έκανα τις αλυσίδες, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσω 2 φορές, 1 και 1, 2. Εναλλάξει στην τρίτη μας σειρά θα πατάμε 2 φορές, 1 και 2, μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας και να έχουμε τα 36 μας άριχτα. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα περάσω απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και θα πάω να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο ίδιο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, στην ουσία έχω 2 ποδαράκια μαζί με τις αλυσίδες μου, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο, θα πατήσω, θα τραβήξω, ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, στο επόμενο θα πατήσω 2 φορές. 1 και άλλη 1, 2 φορές. Εναλλάξ θα πατάμε 2 φορές, 1, 1, 2. Αυτό θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να έχουμε τα 48 μας άριχτα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε. Θα περάσουμε δίπλα εδώ. 1, 2, 3 στην κορφή. Το βελονάκι μου τραβάω. Κλείνω με βουβό. Τώρα πάμε να κάνουμε την πέμπτη μας σειρά. Στην οποία θα πρέπει να έχουμε 60 ποδαράκια. Που σημαίνει ότι θα κάνω τις 3 μου αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο που έκανα τις 3 μου αλυσίδες. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου τηλιές και μετά τις άλλες 2. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο, θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο, πάλι ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή στο επόμενο που συναντάω, 2 ποδαράκια.
ένα και ένα δύο. Εναλλάξ θα κάνουμε δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσετε την πέμπτη σας σειρά, η οποία θα είναι για και, να φτιάξετε και τα τέσσερα και τους τέσσερους άλλους μικρούς επίπεδους κύκλους. Με μακραμέ σταματάτε στην πέμπτη σειρά και γύρω γύρω κάνετε την πλέξη κάβουρα. Πάμε να το τελειώσω να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, θα περάσω εδώ δίπλα 1, 2, 3 στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα χτίσω με βουβό. Όπως σας είπα, 1, 2, 3, 4, 5 σειρές είναι οι 4 μικροί μου κύκλοι, αν το κάνετε με μακραμέ, αν το κάνετε με το νήμα που χρησιμοποιώ εγώ και θα σας το πω μόνο μέσα στις ομάδες, θα το κάνετε με βάση, θα το κάνετε άλλη μία σειρά, 6. Τώρα πάμε στην έκτη μας σειρά, στην οποία θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω εδώ που έκανα τις αλυσίδες στο πρώτο ποδαράκι και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και στα 4 επόμενα ποδαράκια θα πατήσω από μία βορά. 1. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι πάλι μία φορά. 2, 3, στο τρίτο ποδαράκι μία φορά. Θα πάρω κλωστή στο τέταρτο ποδαράκι μου μία φορά. Δηλαδή στην ουσία είναι στο πέμπτο, 2, 1, 1, 1, 1 και στο επόμενο θα πατήσω 2 φορές. Ώστε στην έκτη μου σειρά να έχω τα 72 μου άριστα. Άρα έχουμε 2 φορές, 4 φορές από μία και μετά πάλι 2 φορές. Αυτό γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. 1, 2, 3 στην κορφή το βελονάκι μου θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Συνεχίζω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάω δίπλα, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο επόμενο, θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα, άλλο ένα ποδαράκι. Ως την ώρα που κάνει 4 θα χρειαστεί να κάνω 5 φορές από ένα ποδαράκι. Και στο επόμενο τώρα που θα συναντήσω θα κάνω 2 ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, 2. Αυτό θα το κάνω μέχρι να κλείσω τη σειρά μου και στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, στην 7η μου σειρά να έχω τα 84 μου ποδαράκια. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο, να σας δείξω και πώς θα φτιάξουμε σε ένα μεθεπόμενο βίντεο το μικρό κύκλο και να βάλουμε και το ράψιμο γύρω γύρω ώστε να σχηματιστεί το runner μας.